σε αδιέξοδο βρίσκονται μελισσοκόμοι στην Κρήτη, οι οποίοι πλήττονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος παραγωγής κινδυνεύουν, όπως υποστηρίζουν, με αφανισμό. Το πρώτο που μας πλήττει και εμάς είναι η ανιδρία. Αν δεν δώσει η φύση νερό και να υπάρξουν και κατάλληλες κλιματικές συνθήκες, η μέλισσα δεν έχει από κάπου να κάνει τη συγκομιδή και του μελιού και της γύρης που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξή της. Το κόστος παραγωγής είναι δυσβάσταχτο πλέον για την μελισσοκομεία. Καταθέσαμε κάποιες προτάσεις προ 2 ημερών μέσα στο Υπουργείο για την αντιμετώπιση του. Το κόστος παραγωγής αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο παραγωγός και να φανταστείτε ότι δεν του μένει εισόδημα να καλύψει ούτε τις ανάγκες του αλλά ούτε και το σπίτι του. Αυτό που διεκδικούν είναι επιδοτήσεις από τη νέα ΚΑΠ προκειμένου να υπάρξει οικονομική ανάσα στον κλάδο τους. Είναι μία από τις χειρότερες χρονιές τελευταία χρόνια λόγω και της ανοβρίας που έχει περάσει τον προηγούμενο χειμώνα. Δεν βρέχει, οπότε τα λουλούδια δεν είναι επαρκή στην άνοιξη για να προχωρήσουν τα μελίσια για να βγάλουν μέλι. Οπότε διεκδικούμε και εμείς την αναδιάρθρωση να μπούμε για μια πάγια επιδότηση στους μελισσοκόμους. Και κρούμε τον κόντονα του κινδύνου της επιβίωσης του κλάδου μας και του αφανισμού του και ετούμαστε αυτή τη στιγμή να βρεθεί μια λύση από το Υπουργείο διεκδικώντας μια θέση της μελισσοκομείας μέσα στην αναδιάρθρωση της ΚΑΠ που πρόκειται να γίνει, διεισδύοντας η μελισσοκομεία στα οικολογικά σχήματα και να επιδοτηθεί ο κλάδος μόνιμα και σταθερά, ούτως ώστε να σωθούν τουλάχιστον οι επαγγελματίες. Είναι ο μοναδικός κλάδος αγροτικός, ο οποίος δεν επιδοτείται αυτή τη στιγμή. Παίρνουμε μια ενίσχυση από τη δράση μελισσοκομική 3132 που είναι για την ομαδική μελισσοκομεία και την αντικατάσταση κυψελών. Αυτά είναι μια ελάχιστη σταγόνα στον ωκεανό, στο κόστος παραγωγής που αντιμετωπίζουμε τώρα. Μελισσοκόμοι περιέγραψαν τις δυσμενείς συνθήκες με φόντο την ανομβρία και την γενικότερη ακρίβεια, με τους ίδιους να κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στις τροφές, οι οποίες, όπως είπαν, έχουν φτάσει στα ύψη. Κάθε χρόνο έχουμε μειωμένη παραγωγή. Σύμφωνα με πέρυσι, είναι σχεδόν στο 50% η μείωση παραγωγής. Έχουμε τις ελληνοποιήσεις, οι οποίες έχουν κάνει τεράστια ζημιά τα τελευταία χρόνια. Φέρνουν τα εισαγόμενα μέλια, ρίχνουν την τιμή στα τάρταρα. Προτριετίας ότι η ζάχαρη ήταν ανερχόταν στα 60 λεπτά και 70 λεπτά έφτασε στο ταβάνι που ήταν το 1,40, τώρα κινείται στο 1,25. Το πετρέλαιο έχει μια τεράστια αυξομοίωση, ξεκίνησε από το 1,30, σκαρφάλωσε στο 2,10 και τώρα έχει κάτι στο 1,80. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στο κλίμα, αλλά δεν είναι δική μας ενέργεια μόνο, καθότι η μέλισσα είναι ζωντανός οργανισμός και πρέπει εμείς να ακολουθήσουμε τη μέλισσα. Εκεί μπαίνει ύστερα το κόστος παραγωγής, μπαίνουν οι μελισσοτροφές, οι οποίες έχουν εκτιναχθεί. Φανταστείτε ότι μια γερμανική τροφή εμβερδοποιημένη έκανε στα 90 λεπτά προ του ουκρανικού και τώρα έχει ανέβει στο 1,90.